Πένθυμα χτύπησαν οι καμπάνε του ναού τη Ελλάδα, ενώ οι σημαίε κυματίζουν με σύστιε. Σήμερα, η μέρα που πραγματοποιήθηκε η πρώτη μετά από 86 χρόνια μουσουλμανική προσευχή στην Αγία Σοφία, ...φραγίζοντας τη μετατροπή του χώρου σε τζαμί. Πένθυμα χτύπησαν οι καμπάνε και σε όλε τι εκκλησίε τη Κρήτη στι 12 το μεσημέρι για 10 λεπτά. Ω ένδειξη τη οδύνη και του εσωτερικού πόνου για την αποδοκιμαστέα σύμφωνα με ανακοίνωση τη Εκκλησία τη Κρήτη, απόφαση μετατροπή τη Αγία Σοφία σε τζαμί. Σύμφωνα λοιπόν με απόφαση τη Ελλάδα Συνόδου τη Εκκλησία τη Κρήτη και κατ' επέκταση τη Μητροπόλειό μα, ε, υπάρχει σχετική έκκληση από την Εκκλησία τη Κρήτη στι 12 η ώρα να χτυπήσουν για δεκάλεπτο οι καμπάνε πένθυμα και βεβαίω να μπουν οι σημαίε με σύστια στα γραφεία, στα ιδρύματα, στου ναού κτλ. Όπω επίση ε, να τελεστεί εκείνη την ώρα μια ακολουθία η Ιερά Παράκληση ή ο Ακάθιστος Ήμνο στου ναού, ω προσευχή για τη σημερινή ημέρα για αυτό το γεγονό το οποίο γίνεται. Την ίδια ώρα, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μήνα στο Ηράκλειο, εψάλει ο Ακάθιστο Ήμνο χωροστατούντο του αρχιεπισκόπου Κρήτη Ειρηνέου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εφημεριών τη Ιερά Μητρόπολη Κιδονία και Αποκορώνου, Πατήρα Αντώνιο Σαπουνάκη, η Αγία Σοφία θα είναι πάντα η μεγάλη εκκλησία μα, τονίζοντα πω αποτελεί χαρακτηρισμένο μνημείο παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και ανήκει στην ανθρωπότητα. Αυτό που γίνεται λοιπόν σήμερα είναι παραβίαση ουσιαστικά της, ε, του λόγου τη UNESCO, της, ε, του θελήματο τη UNESCO, του πολιτισμού. Υπάρχει μια αλλίωση λοιπόν σε αυτή την απόφαση. Και ουσιαστικά εμείς το θεωρούμε σαν μια ακόμα άλωση της πόλεως και της Αγίας Σοφίας. Βέβαια πιστεύουμε πάλι με χρόνια με καιρούς ε, μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα και πιστεύουμε ότι η δύναμη της προσευχής είναι πάρα πολύ μεγάλη γι' αυτό ακριβώς προσευχόμαστε. Για μας είναι ε, η Αγία Σοφία η μεγάλη εκκλησία μας.